Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου. Επιστροφή στο στούντιο του Κρήτη TV, πρώτον γιατί ο δολοφόνος γυρνά πάντα στον τόπο του εγκλήματος και δεύτερον γιατί μου λείψατε, παλιόπαιδα. Πολλά και θαυμαστά έγιναν φέτος το Άγιον Πάσχα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μετονομάσει την απευθείας ανάθεση που έχει φάει τα λεφτά όλου του Κοσμάκη σε. Απευθείας ανάσταση! Έτσι, το κυβερνητικό φαγοπότη στις πλάτες όλων μας θα έχει πλέον τις ευλογίες και της Εκκλησίας. Πρόσχομεν! Ακόμη, ο ελαίου θεού βασιλιάς Φαραώ Κουλής, που τρώει με χρυσά κουτάλια ενώ οι δούλοι του χτίζουν πυραμίδες με απλήρωτα δεκάωρα, θα μπορεί να μετανομαστεί επιτέλους σε Άγιο Κυριάκο τον Λεφτοκλέπτη. Η Μαρέβα θα αυτοχρηστεί Αγία Κομψοσύνη ή Γοβοκρατούσα, ενώ ο Σωτήρας Σωτήρης Τσιόδρας θα κρατήσει τον πατροπαράδοτο και πολύ αγαπημένο του ρόλο του Ψάλτη. Παρακαλώ να περάσει το επόμενο παρατράγουδο. Είσαστε πάρα πολύ αδιάκριτοι, λυπάμαι για σας. Στα νέα του COVID, πρωτοποριακές πλατφόρμες. Όχι αυτές τις πλατφόρμες, Αντώνη! Εγγενιάζει η κυβέρνηση για εμβολιασμό. Εκτός από την πλατφόρμα embolio.gov.gr, όπου gav βάλε γαβό για την καβά μας κυβερνάνε, άνοιξε η πλατφόρμα του gomenos.gov.gr, όπου κλείνεις ραντεβού με τον ίδιο το Μητσοτάκη. Μισό λεπτό για να καψώθηκα και έχει και κριτικό επίθετο. Νικολέτα Μητσοτάκη. Νικόλ Μητσοτάκη. Λέτα Μητσοτάκη. Ενώ για τους ενοχικούς λάτρεις των αισθησιακών ταινιών, θα ανοίξει μια πλατφόρμα εμβολιασμού που μυρίζει το Αντρίκιο, το Τίμιο, το Ηθικό, το Τεκνοποιό, το Ιεραποστολικό, το Σεξ. Η πλατφόρμα nickhard.gov.gr. Νιέκο Χαρδαλιά, Μίστερ Τεστοστερόνι 2021, αν με ακούς, θέλω να σου πλένω τα τασάκια και να σου φέρνω τις παντόφλες στο κεφάλι κατά προτίμηση. Δεν θέλω να ψηφίζω, Νίκο μου, δεν θέλω να οδηγώ, δεν θέλω να δουλεύω, θέλω μόνο εσένα να σου μαγειρεύω βασαλάκι, αντράκι μου. Στα νέα του πολιτισμού μας, η Υπουργός Πολιτισμού και Τσιμέντων Τιτάν, Λίνα Μενδώνη, απομάκρυνε εντελώς τυχαία από το ΚΑΣ, δηλαδή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, τους ανθρώπους που ψήφισαν κατά της απόσπασης των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Φήμες που ισχυρίζονται ότι η κυρία Μενδώνη θα δανειστεί λίγο από το τσιμέντο της Ακρόπολης για να τους φτιάξει σένια παπουτσάκια, ώστε να τους στείλει μία ώρα αρχίτερα στον πάτο του Αιγαίου, μπλουμ, κρίνονται ως ανακριβείς. Το έγκυρο και έγκυρο δελτίο μας εξασφάλισε αποκλειστικό στιγμιότυπο από τα νεανικά χρόνια της κυρίας Μενδώνη, γνωστή και ως ΚΑΒ Λίνα Μενδώνη, λόγω του πάθους της για τη μαφία, συγγνώμη, για την πολιτική, και σας το δείχνει αμέσως. Λίνα. Τι θέλεις πάλι στο γραφείο μου, Πάμπλο? Por favor, Λίνα. Δεν θα το ξανακάνω. Πολύ αργά. Πάρτε τον. Τέλος, άνοιξε η εστίαση με απαγόρευση της μουσικής, μετά από σοφή διαταγή της κυβέρνησης, καθώς όλοι ξέρουμε ότι όταν πηγαίνουμε για καφέ και δεν έχει μουσική, είμαστε κάπως έτσι. Ενώ όταν έχει μουσική, είμαστε κάπως έτσι. Σταγονίδια, κύριοι, σταγονίδια!